Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών έχουν ρίξει το βάρος τους οι θεσμοί, καθώς από αυτούς εξαρτάται η εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερο θα μας πει η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, η επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των θεσμών. Και αυτό είναι και το πρώτο πιάτο, θα μπορούσαμε να πούμε, στο μενού του Euroworking Group που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες από την Πέμπτη. Ενδεικτικό είναι το θέμα των πληστηριασμών, αποτέλεσε και το νούμερο ένα ζήτημα στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, στο οποίο το Insider έχει δίνει δυναμικό παρόν, με την επικεφαλής του μηχανισμού εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ντανιέλ Νουί, να ζητά από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών την επιτάχυνση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Οι συστάσεις της Ντανιέλ Νουί δεν ήταν άστοχες, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των συμβολεογράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Τετάρτη, από το σύνολο των 261 ηλεκτρονικών πληστηριασμών που είχαν προγραμματιστεί, τελικά με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε μόνο ένας αριθμός της τάξης των 76 πληστηριασμών. Δεν είναι καλό αυτό, Είναι ανησυχητικό, θα λέγαμε. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι τραπεζίτες που έδωσαν δυναμικό παρόν την πρώτη μέρα του συνεδρίου στους Δελφούς τόνισαν την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας των πληστηριασμών, θεωρώντας ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή θα αποκατασταθεί και η πιστωτική κουλτούρα των δανειοληπτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι ότι η Ντανιέλ Νουί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας bad bank, μιας πανευρωπαϊκής bad bank, μιας πανευρωπαϊκής κακής τράπεζας, απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του insider.gr. Η Ντανιέλ Νουί απάντησε ότι δεν είναι απίθανη η δημιουργία μιας bad bank από τη στιγμή που είναι ένα εργαλείο και στη φάση στην οποία βρισκόμαστε κάθε διαθέσιμο εργαλείο είναι έτοιμο και προς αξιοποίηση.